θεματική συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και έχει να κάνει με τα θέματα του φρουρίου, του κάστρου της Χίου. Είναι γνωστό ότι επί πολλές δεκαετίες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία απασχολούν τον οικισμό και εντός και εκτός. Τα περισσότερα βέβαια προβλήματα εστιάζονται καταρχάς, εστιαζότανε στα τείχη του φρουρίου και βέβαια κατ' επέκταση εσωτερικά. Υπάρχει λοιπόν μία συζήτηση το τελευταίο διάστημα, έτσι, μέσα στον οργασμό των έργων, γιατί να σας πω κάτι, ότι είμαστε η Δημοτική Αρχή στην οποία απευθύνονται οι πάντες και τα πάντα για να λυθούν προβλήματα δεκαετιών. Το κρατάμε ως αυτό, είναι ένα στοίχημα το οποίο εμείς το βάζουμε, το παίρνουμε δηλαδή παραμάσχαλα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορούν προβλήματα δεκαετιών να λυθούν σε 3 χρόνια ή σε μία θητεία. Απόψε λοιπόν θα γίνει μία συζήτηση, καλό είναι να γίνει μία συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα. Υπάρχει μία κινητικότητα βέβαια στα θέματα των τειχών και το βλέπουμε ότι πραγματικά επιτελείται ένα έργο το οποίο ήδη τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά και συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και από την παρούσα Δημοτική Αρχή για να δούμε τελικά περιμετρικά πώς μπορούμε να απεγκλωβίσουμε έτσι και να φανεί το φρούριο. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπαμε, ότι η σκέψη της Δημοτικής Αρχής και η προσπάθεια είναι μήπως κατεδαφιστεί το υπάρχον τελωνείο το οποίο κρύβει εν πολλής το φρούριο. Μιλάμε για την Καρπασίας έτσι να πάει μέχρι το λιμάνι, οπότε απεγκλωβίζεται μια κατάσταση. Η σκέψη μας είναι η επέκταση του πρασίνου να πάει και στη Σούδα το επόμενο διάστημα, έχοντας συνεννοηθεί με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεντώνη. Εμείς προχωράμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει για να εκπονηθεί η μελέτη το πώς μπορεί να γίνει το πράσινο, αλλά γενικότερα και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε συνεννόηση και συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, ούτως ώστε να λυθεί και το πρόβλημα των περιοίκων στη Σούδα με το γνωστό θέμα της σκόνης. Βεβαίως θα στερηθούν με θέσεις πάρκινγκ, όμως φροντίζουμε τελικά να αντικατασταθούν μέσα από τον τρόπο ενοικίασης περιφερειακών πάρκινγκ, αλλά και μέσα στην πόλη, οπότε να δώσουμε λύσεις και σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εσωτερικά του φρουρίου, είναι γεγονός ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η αρχαιολογία. Είμαστε εδώ λοιπόν, ας γίνει η συζήτηση, είναι καλό να καταγραφούν κάποια πράγματα, να δούμε τα ρεαλιστικά και τα εφικτά πώς μπορούν να δρομολογηθούν άμεσα, από τα μικρότερα να πάμε στα μεσαία και συνέχεια τα μεγαλύτερα. Υπερτονίζω όμως για μια ακόμη φορά ότι είναι ένας χώρος που τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η αρχαιολογία, με την οποία βεβαίως εμείς έχουμε μια άψογη συνεργασία. Ειδικότερα για το τελευταίο διάστημα, θέλω να είμαι ειλικρινής, ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ υπηρεσιών περνούν από διάφορα κύματα. Είναι γεγονός ότι περάσαμε και την περίοδο έτσι, της αντιπαράθεσης, αλλά βέβαια ο καθένας αγωνίζεται πιστεύοντας ότι είναι το σωστό. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει ο συγκερασμός, και αυτό λοιπόν το συγκερασμό τον έχουμε βρει τελικά με τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας και με την προϊσταμένη την κυρία Βάση, και νομίζω ότι τελικά κοινό στόχος και σκοπός είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέσα από τις προϋποθέσεις βέβαια οι οποίες μπαίνουν, και αυτό θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος. Έτσι λοιπόν, απόψε πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους ακούσουμε όλους. Υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά ότι είναι προβλήματα δεκαετιών, τα οποία σιγά σιγά παίρνουν την σειρά τους και έχουμε τις λύσεις. Και το βλέπετε, θα υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι η Χίος είναι ένα εργοτάξιο καθημερινά, έτσι με πρωτόγνωρο τρόπο. Αυτό συνεχίζει ο Δήμαρχος και η παρούσα Δημοτική Αρχή, και αυτό θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα.